Γεννήθηκα το 1934 στις 3 Απριλίου στην Πάτρα. Ο πατέρας μου ήταν από την Αύπακτο και η μητέρα μου από τα Καλάβρητα. Μεγάλωσα μέσα στον πόλεμο βέβαια, αλλά και ήμουνα και πολύ φοβιτσάρα και γύριζα στα σπίτια στη γειτονιά, γεννήθηκα στην Ομόνια. Να δω αν ήρθαν οι συγγενείς τους πριν μας κλείσουν μέσα 6 ώρα οι Γερμανοί. Και έβγαζα όλα τα garbage bin από τα σπίτια τους, γιατί μ' άρεσε πολύ ο ηλικιωμένος άνθρωπος και ο ανάπηρος άνθρωπος. Και ήταν το όνειρό μου να παντρευτώ έναν ανάπηρο, να τον κοιτάξω. Ναι. Αρρώστησα πολύ την περίοδο εκείνη από τύφο. Επέθανε και τα μαλλιά μου και όλοι με λέγανε και Άγιο Φανούριο. Γιατί ο Άγιος Φανούριος είναι σε μια εικόνα που είναι χωρίς μαλλιά. Έγινα καλά βέβαια, μία θεία μας κοίτα, γιατί η μητέρα και ο πατέρας πήγανε στα χωριά για να αγοράσουν σιτάρι να μας ζήσουνε. Μεγάλωσα βέβαια πολύ φτωχά, ο πατέρας μου ήταν αρτοποιός, δούλευε σε φούρνο. Είχαμε αρκετό ψωμάκι βέβαια, αλλά η μητέρα μου φεύγανε στα χωριά και πούλησε την πρίκα της για να μας συντηρήσει. Ο πατέρας μου ήταν σαν και εμένα ακριβώς. Δεν μίλαγε πολύ, γιατί δεν μίλαγα κι εγώ τα πρώτα χρόνια. Φοβιτσάρης, σαν και εμένα. Η μαμά δούλεψε κι αυτή στα κεριά, φτιάχναν κεριά και η παραφίνη την πείραζε πάρα πολύ. Αρρώστηνε η παραφίνη, είχε τη χολή της. Ήθελε πάντα το καλό. Είχαμε με ένα δωμάτιο μέναμε μόνο, αλλά ήταν τόσο περιποιημένο και ήταν και σαλόνι και τραπεζαρία και κρεβατοκάμαρα και μια μικρή κουζινίτσα στην αυλή. Όταν διαβάζαν τα κορίτσα για διαγωνισμούς, είχαν βάλει ένα δοχείο να πέφτει εκεί που έσταγε και της έλεγε «Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, μητέρα, φτάει η κουζίνα». Ναι. Αλλά έτσι μεγαλώσαμε. Αγαπούσα πολύ τα γράμματα, ήμουνα καλή, αλλά φοβόμουν να προχωρήσω, να μπω σε πανεπιστήμια και τέτοια και έμαθα μοδίστρα. Δεν εργάστηκα πάρα πολύ εκεί, γιατί 23 χρονών έφυγα για την Αυστραλία. Έφυγα το 1957. Είχε κλείσει το Σουέζ και έπρεπε να έρθω με το αεροπλάνο. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω. Και όταν είπα στην αρχή θα πάω, πικράθηκε πάρα πολύ και είπα μετά ότι δεν θα έρθω. Πήγα στο χωριό Παραθέρισμα, στις μαμάς μου το χωριό στο Μάνεση. Είχε μια νηψιά ο σύζυγος εκεί. Και μου λέει, γιατί δεν θες να τον πάρεις το θείο, είναι καλό παιδί. Και του γράψαμε ένα γράμμα από το χωριό. Ναι. Και μετά με έβαλε και εμένα να γράψω ένα γράμμα. Του είπα ότι είμαι η Κατερίνα. Θέλω να έρθω στην Αυστραλία, αλλά αντιδρούν οι γονείς μου. Αλληλογραφούσαμε 2 χρόνια. Επήκε στρατιώτης. Και όταν ήρθαμε είπαμε, το ανοίξαν ένα μαγαζάκι εκεί τα αδέρφια του. Αλλά δεν έμπαινε κανένας μέσα στην Ομόνια. Είχε μεγάλα μπακάλικα εκεί και μεγάλα μαγαζιά. Και αποφάσισε να έρθει στην Αυστραλία τότε, ναι. Και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Επήγαμε στο Σίδνεϊ, ήταν το Mark Voice τότε. Και κλείσαμε ραντεβού για να κάνουμε το register, γιατί κλείσαμε και την εκκλησία να παντρευτούμε και έπρεπε να κάνουμε το register πρώτα. Και πήγαμε, κάναμε το register και δεν είχαμε μάρτυρες εμείς, δεν ξέραμε τίποτα. Και ανέβηκε στη Λέσχη, την ελληνική Λέσχη, να ζητήσει 2 μάρτυρες. Κλείσαμε και το γάμο στην Αγία Τριάδα, 7 η ώρα το βράδυ, στις 28 του Φεβρουαρίου, ήταν η Τυρινή. Πηγαίναμε για το Πάσχα. Μετά έμεινα έγκυος στο Δημήτρη μου, έκανα το Δημήτρη το 58, τον Απρίλιο
Και την Πανωρέα την έκανα το 59, το Μάιο. Τα πήγα στο σχολείο, βέβαια κλαίγανε τις πρώτες μέρες. Ναι, εγώ δεν γνώριζα γονείς, γιατί δεν ήξερα και γλώσσα. Είχα κάνει 2-3 λίγο στην Ελλάδα αγγλέζικα, αλλά δεν ήξερα, μα και πολύ ντροπαλή και δεν ήξερα κόσμο τίποτα. Δύσκολα, εγώ δεν... μόνο που ήταν, είχαμε την εκκλησία δίπλα και είχαμε, εκεί γνωρίσαμε λίγο κόσμο. Ο πάτερ Ηλίας ήταν τότε, τον βοήθαγε ο Κώστας και βάζαν τις εικόνες, είχαν ένα μικρό εκκλησάκι. Όσο όπως ήμουνα και εγώ και ο πατέρας, έτσι ήταν και αυτά πολλές φορές. Δεν πιάνανε φίλους. Πηγαίναμε για λίγα χρόνια εκεί, μετά μαζεύαμε και φεύγαμε. Αυτό ήταν πολύ λίγο δύσκολο, ναι. Ο Δημήτρης έφυγε από μαζί μας, γιατί πήγαμε εμείς στο Γούλογο το 81. Σπούδασε σχεδόν 8 χρόνια, σπούδασε ο Δημήτρης. Και όταν εμείς αποφασίσαμε να φύγουμε, να πάμε, τότε που πήγαμε στο Γούλογο, είχαμε πάρει και ένα οικόπεδο στο Αλαντάλα και έκτισε και σπίτι εκεί. Και μετά μετακόμισε εκεί. Ερχόσανται βέβαια και με τους φίλους τους στο Μαρούμπρα, μεγάλο το σπίτι, ωραία όλα, αλλά μετά αφού αποφασίσαμε, ο Δημήτρης αποφάσισε να πάει στο Αλαντάλα και εμείς να, και η Πανωρέα να πάει Gold Coast, εμείς μετά δεν θέλαμε να μείνουμε στο Σίδνεϊ. Πήγαμε στο σπιτάκι αυτό εκεί που είχαμε, συνδεθήκαμε πολύ με την εκκλησία και γνωρίζοντας τον Πάτερ Καπέτα, τον Ιωάννη, μετά λέμε εμείς εδώ, τι μας έφερε στη Βασιλιάδα τότε, τι κάνουμε, λέω εδώ πέρα εμείς τώρα, μου λέει εγώ σας, να πάμε πάλι στο Σίδνεϊ. Ερχόμαστε στη Βασιλιάδα με το τρένο για 2 χρόνια και μετά πουλήσαμε και ήρθαμε στο Σίδνεϊ. Και έμαθα πάρα πολλά από τη Βασιλιάδα και από τους ανθρώπους και από τους καλούς μας ιερείς. Και οι άνθρωποι αυτοί μου λέγαν τις ιστορίες τους, έλεγα και εγώ τις δικές μου. Το πρώτο μου σπίτι είναι Βασιλιάδα και τους λέω, εδώ δεν είναι γυροκομείο, εδώ είναι πανεπιστήμιο. Μαθαίνεις τόσα πολλά ωραία πράγματα. Η επιθυμία μου είναι να πάω κι εγώ λίγο στη Βασιλιάδα, να μείνω. Έμαθε πάρα πολλά ο πατήρ Νικόλος από τον πάτερ Καπέτα, ναι, που του άρεσε. Τώρα μεγάλη διαφορά η Βασιλιάδα τώρα, πολύ μεγάλη διαφορά. Και με τους ανθρώπους που φέρε και από την Ελλάδα, ναι, την αναδείξανε πάρα πολύ τη Βασιλιάδα. Πρώτα-πρώτα, από τότε που ήρθα εγώ, πόσοι υπάλληλοι δουλεύουν τώρα στη Βασιλιάδα και πόσα γεροκομεία γίνανε. Και ο πάτερ Νικόλας, άξιος, πάρα πολύ άξιος, έχει καλούς συναδέλφους, πάρα πολύ καλούς συναδέλφους και κουράζεται κι αυτός πολύ, αλλά προχωρεί και θα προχωρήσει πιο πολύ η Βασιλιάδα. Με όλα τα άλλα που χτιστήκανε μετά. Τα ιδρύματα αυτά έχουν εθελοντές και πολλούς, γιατί έτσι πρέπει τα γύρω, έτσι αυτοί οι οργανισμοί έτσι θέλουν και εθελοντική δουλειά. Και δεν είδατε και εδώ που είναι και σε άλλες δουλειές μεγάλοι άνθρωποι και είναι στα εθελοντές, είναι και αυτοί που είναι στα σανσέρ και δουλεύουν εκεί, εθελοντικώς δουλεύουν και αυτοί. Αυτά λένε τα βιβλία μας, τα θρησκευτικά. Η Καινή Διαθήκη είναι εκεί, είναι όλη η θρησκεία μας. Αυτά λέει, θα κοιτάξεις τον πλησίον και χωρίς να πληρωθείς και το συμφέρον αυτού πιο πολύ από το δικό σου πρέπει να δώσεις. Και το έδωσα αυτό, η αλήθεια είναι αυτή, και ακόμα συνεχίζω και το δίνω.